Η μάχη με τις καιρικές συνθήκες ήταν ολονύχτια σε όλη σχεδόν την επαρχία Λεμεσού. Από τους φοδρούς ανέμους που σε μερικές περιπτώσεις έφταναν τα 9 ποφόρ, αποκόπηκαν και ξεριζώθηκαν δέντρα με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να προκληθούν προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και στην τηλεφωνία σε μεγάλο αριθμό χωριών, ειδικά της ορεινής περιοχής. Τα έχτισαν η χειρότερη νύχτα που ζήσαμε στη ζωή μας. Δεν είχε ρεύμα, δεν τηλεόραση τίποτε, αέρας δυνατός πάρα πολλά, έκαμε να φοβούμαστε, έκαμε κακά μεγάλα αποξοπονία βλάδες, νομίζαμε να σηκώσει τις στέγες. Ακόμη και μέσα στην πόλη της Λεμεσού αποκόπηκαν δέντρα και σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις καταπλακώθηκαν αυτοκίνητα. Ναι, πήγαμε σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Η μια ήταν τούτη δαμή που κοπήκαν τα σύρματα, η άλλη ήταν λίγα στην παραλία. Είχε μια δαμή στην αρχή του συνοικισμού, έχει μια άλλη περίπτωση μέσα στη βιομηχανική. Αλλά κυρίως ήταν λίγα στην παραλία που κοπήκαν η πολυκατοικία, ήταν ίσως της πολυκατοικίας και κοπήκαν τα αυτοκίνητα μέσα. Θύμα της πρωτοφανούς κακοκαιρίας και αρκετά πανέμορφα κυπαρίσια στην περιοχή Φασουρίου, με αποτέλεσμα ο δρόμος Ζακακίου Τραχωνίου να αποκοπεί και να παραμείνει κλειστός από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι.